Έλα, Αντωνά, δώσε πόνο, κούκλα μου, δώσε, δώσε πόνο. Εσύ δώσ' το, εγώ το χορεύω. Ποια είναι αυτή, Αντωνά, ποια είναι, η Άντζη Σαμίου, η Σάλτη ή η Ανδρομάχη? Άντζη Σαμίου. Ναι, η Άντζη Σαμίου είναι αυτή. Λοιπόν, όλοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Πάμε. Όλοι κερδίζουν, ναι. Ναι, win όλο. Λοιπόν, πάντως το μόνο σίγουρο είναι το ότι ο δημιουργός, παιδιά, είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να έχει άποψη είτε για τον καλλιτέχνη που θα το κυκλοφορήσει, είτε για τα δικαιώματα του κομματιού. Και από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο Κώστας Μιλιωτάκης έδωσε τη δική του προσωπική απάντηση, γιατί έχει γίνει μεγάλος δώρος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σχετικά, λοιπόν, με την Ανδρομάχη και τη Χριστίνα και αυτό το τραγούδι. Οπότε ξέρετε ότι ο Κώστας ήταν ο μόνος που δεν είχε πάρει ουσιαστικά θέση μέσα σε όλο αυτό. Αλλά χθες, λοιπόν, το βράδυ, με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: Φίλοι, άγνωστε, γνωστέ, βλέπεις μια πόρτα και κάτι σου αρέσει. Τη χτυπάς και ενώ δεν σου ανοίγει, κάνεις τελίτσες. Πας στο παράθυρο και μπαίνεις. Κανείς, ναι. Και φεύγοντας, παίρνεις ό,τι σου άρεσε και το φοράς. Όμως δεν είναι δικό σου, φοράς κάτι κλεμμένο. Φωνή δημιουργού εν τη ερήμο. Ο λόγος προφανώς, από ό,τι φαίνεται. Ναι, από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, είναι σχετικά με το κομμάτι, με την Ανδρομάχη που τελικά κυκλοφόρησε ουσιαστικά πρώτο το τραγούδι. Από ό,τι μάθαμε, λοιπόν, ήταν η κοπέλα η οποία έκανε την παραγωγή ουσιαστικά του τραγουδιού. Και δεν είχε πάρει την άδεια από τον ίδιο το δημιουργό για να κυκλοφορήσει το τραγούδι, ο οποίος ήταν πρόθυμος να της δώσει το τραγούδι. Αλλά μετά από αυτό που έγινε, και επειδή ο συγκεκριμένος δεν είχε κάποιο έτσι έσοδο από όλο αυτό το οποίο έγινε, προχώρησε την κυκλοφορία του τραγουδιού μέσω της Χριστίνας Σάλτη για να πάρει τα δικαιώματα και να πάρει και το credit, αλλά και οικονομικά, να έχει κάποιο όφελος από αυτή την ιστορία. Μάλιστα.